Εάν χρησιμοποιείτε το Word με την έννοια μιας γραφομηχανής, πληκτρολογώντας απλώς το κείμενο και εκτυπώνοντάς το ή κλείνοντας το έγγραφό σας, μάλλον δεν θα σας ενδιαφέρει τόσο να είστε σε θέση να επιλέξετε το κείμενο για μια συγκεκριμένη επεξεργασία. Όμως, συνίσταται να γνωρίζετε πώς να το μορφοποιείτε, να το επιλέγετε και να το αποεπιλέγετε, έτσι ώστε να μπορείτε να αλλάξετε και την παραμικρή ορθογραφική διόρθωση που έχετε παρατηρήσει. Μπορούμε να επιλέξουμε το κείμενό μας χρησιμοποιώντας το ποντίκι ή το πληκτρολόγιο. Μπορούμε να επιλέξουμε χαρακτήρες, λέξεις, ακόμα και φράσεις και ολόκληρες παραγράφους. Ακόμα και αν δεν είναι το ένα κείμενο συνεχόμενο με το άλλο, πατώντας το πλήκτρο Control από το πληκτρολόγιό μας, θα επιλέξουμε παράλληλα δύο διακεκομένες παραγράφους, οι οποίες μπορεί να βρίσκονται όπως βλέπουμε και σε διαφορετική σελίδα. Ένας άλλος τρόπος επιλογής κειμένου είναι μέσα από το πληκτρολόγιο, πατώντας το πλήκτρο Shift και προχωρώντας με το βέλος μας αριστερά ή δεξιά κάθε φορά, προσαρμόζοντας το κομμάτι που μας ενδιαφέρει. Πατώντας το πάνω βέλος, επισυνάπτουμε και την πάνω σειρά της πρότασης και πατώντας παράλληλα το κουμπί Home, επισυνάπτουμε το κείμενο μέχρι και την αρχική θέση που ξεκινά η πρόταση. Εάν αυτή τη φορά ξεκινήσω από αυτό το σημείο, πατήσω το Shift και το πλήκτρο End, θα μαρκάρω την περιοχή μέχρι και το τέλος της συγκεκριμένης σειράς. Ένας άλλος τρόπος για να μαρκάρω μία συγκεκριμένη περιοχή ή πρόταση είναι πατώντας διπλό κλικ πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι που με ενδιαφέρει. Αυτή τη στιγμή, με το διπλό κλικ που επέλεξα, μάρκαρα ολόκληρη την λέξη. Εάν πατήσω τριπλό κλικ, αυτό η αλήθεια είναι ότι πρέπει να γίνει κάπως γρήγορα, τότε θα καταφέρω να επιλέξω ολόκληρη την παράγραφο μέσα στην οποία υπάρχει ο δείκτης του ποντικιού μου. Μάλιστα, δεν είναι υποχρεωτικό να βρίσκομαι μέσα στα περιθώρια της παραγράφου. Εάν πάλι έχω θέσει τον δείκτη μου στα άκρα, είτε είναι τα αριστερά είτε τα δεξιά, με τριπλό κλικ αυτή τη φορά θα καταφέρω να επισυνάψω ολόκληρο το κείμενό μου από την πρώτη έως και την τελευταία σελίδα. Με διπλό κλικ επισυνάπτω μόνο την παράγραφο. Ξεκινώντας από την αρχή μιας σειράς που με ενδιαφέρει, μπορώ να μαρκάρω χειροκίνητα με τον δείκτη του ποντικιού όλο το κείμενό μου και προχωρώντας προς τα κάτω να μετακινηθεί όπως βλέπουμε και κάθε σελίδα στο έγγραφό μου. Η αλήθεια είναι ότι η συγκεκριμένη διαδικασία απαιτεί λίγα περισσότερα δευτερόλεπτα σε θέμα διάρκειας χρόνου, αλλά μπορώ να ρυθμίσω καλύτερα μέχρι ποιο σημείο θέλω να επισυνάψω το κείμενο. Μεταφέροντας τώρα λίγο πιο πίσω το ποντίκι μου, βλέπω ότι ξεκινάω να ξεμαρκάρω τα ήδη επισυναπτώμενα κομμάτια. Όσο δηλαδή ανεβαίνω προς τα πάνω, ανεβαίνει σιγά σιγά και η λίστα του κειμένου. Διαφορετικά, την ίδια διαδικασία μπορώ να πράξω με την ροδέλα του ποντικιού μου. Με την συχνή χρήση θα παρατηρήσετε πως όλα αυτά τα κόλπα τα οποία αναδεικνύουμε καθίστανται πολύ εύχριστα στην δημιουργία του εγγράφου σας. Σίγουρα θα τα αξιοποιήσετε και θα καταφέρετε να εξοικονομήσετε πολύ χρόνο σε αντίθεση με την διαδικαστική λεπτομέρεια που μπορεί να προσέχατε μεταφέροντας απλά το βέλος σας σειρά παρά σειρά. Πατώντας το πλήκτρο Control και το γράμμα A, μπορώ προφανώς να επιλέξω ολόκληρο το κείμενό μου σε περίπτωση που αυτό με ενδιαφέρει, χωρίς να χρειάζεται να κινούμε σιγά σιγά με το ποντίκι. Για να μεταφερθώ στην αρχή ή στο τέλος μιας σειράς γραμμής, μπορώ να αξιοποιήσω τα πλήκτρα Home και End από το πληκτρολόγιο. Πατώντας το πλήκτρο End, μεταφέρομαι στο τέλος της συγκεκριμένης σειράς όπου βρίσκεται ο δείκτης του γραφέα και πατώντας το Home, επιστρέφω ξανά στην αρχή της σειράς. Εάν επιλέξουμε όμως τον συνδυασμό των πλήκτρων Home και End μαζί με το Control, θα καταφέρουμε να μεταφερθούμε στην αρχή του κειμένου ή στο τέλος του. Εάν μάλιστα βρισκόμαστε κάπου στη μέση του κειμένου και θέλουμε να μαρκάρουμε όλο το περιεχόμενο από το σημείο αυτό μέχρι και το τέλος του εγγράφου, μπορούμε να πατήσουμε Control, Shift και το πλήκτρο End, έτσι ώστε να επισημανθεί
μόνο το κομμάτι από το σημείο αυτό μέχρι και το τέλος. Ομοίως, εάν πατήσουμε από το συγκεκριμένο σημείο Ctrl, Shift και Home, θα επισυνάψουμε όλο το πάνω μέρος του κειμένου, το οποίο ξεκινά από την αρχή του μέχρι και το σημείο αυτό. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν τις διαδικασίες και κατανοούμε το γεγονός ότι δεν είναι ανάγκη να μαρκάρουμε συνεχόμενα μέρη κειμένου μέσα στο έγγραφό μας. Αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες του πλήκτρου Control, μπορούμε να μαρκάρουμε τα επιθυμητά σημεία τα οποία θέλουμε να επεξεργαστούμε στο έγγραφό μας.